Καλέσαμε αυτή τη συνέντευξη πρώτα απ' όλα να ενημερώσουμε μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, έντυπων και ηλεκτρονικών το λαό της Κέρκυρας για το σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε σήμερα, τι έχει γίνει, να ακουστεί και η άποψή μας και πάνω απ' όλα τι μέλη γενέστε, τι πρόκειται να γίνει. Ως γνωστόν, την Παρασκευή το τριμελές πλημελιωδικείο Κέρκυρας έκρινε εμένα και τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Πρόεδρο του ΣΥΔΙΣΑ, τον κύριο Ασπιώτη, ένοχους για το πλημέλημα της απόπειρας υποβάθμισης του περιβάλλοντος στον Χιτά Τεμπλονίου. Αυτό γιατί στις 20 του μήνα εγώ με ένα μεγάλο τμήμα της Δημοτικής μου ομάδας, πολλούς αντιδημάρχους, επισκεφτήκαμε το Χιτά Τεμπλονίου για να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες παραπέρα εναπόθεσης απορριμμάτων στα υφιστάμενα κύτταρα και στην ουσία με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να σπάσουμε αυτό τον αποκλεισμό που με μαθηματική ακρίβεια, κατά την άποψή μας, οδηγούσε την Κέρκυρα σε μια τραγική ομοιρία των απορριμμάτων, ίδια με εκείνη του 2016. Είναι βέβαια αξιοσημείωτο, θα έλεγα, για να μην χρησιμοποιήσω άλλο τρόπο και άλλη έκφραση, η ταχύτητα με την οποία οι ιδιοκτικές αρχές επενέβησαν για να αποτρέψουν αυτήν την απόπειρα της εγκληματικής ενέργειας του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου να υποβαθμίσουν το περιβάλλον. Και λέω είναι αξιοσημείωτη γιατί όσο τουλάχιστον εγώ είμαι δήμαρχος από το 2014, νομίζω ότι έχουμε αντιμετωπίσει πολλές παράνομες κατά την κοινή παραδοχή και κατά τον ποινικό κώδικα πράξεις εμπόδισης εκτέλεσης δημόσιων υπηρεσιών, αποκλεισμού δημόσιων λειτουργιών, δημόσιων δομών, εγκληματικές πράξεις όπως η Λευκύμη, αυτές που είδαμε επανειλημμένα στη Λευκύμη, για την οποία βέβαια δεν παρατηρήσαμε τέτοια σπουδή. Και πρέπει να τονίσω ακόμα ότι, αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη φορά που δήμαρχος στην Κέρκυρα, ίσως είναι η δεύτερη φορά στην Ελλάδα που για κάτι τέτοιο δήμαρχος συλλαμβάνεται με τη διαδικασία του αυτόφορου και οδηγείται με τη διαδικασία του αυτόφορου στο δικαστήριο. Το άλλο ζήτημα που θέλω να πω είναι το εξής. Πριν συμβεί αυτό, και είναι και αυτό εξίσου σημαντικό, είχαμε επανειλημμένες επαφές τόσο με τη Εισαγγελέα Πρωτοδικών όσο και με τους κατοίκους του Τεμπλονίου για να εξηγήσουμε ποια είναι η κατάσταση που βαίνουμε να μπούμε, να εγκαθιδρυθεί, αν θέλετε, στην Κέρκυρα. Πρέπει να πω ότι ήδη πριν τις 20 του μήνα ο Χιτά Τεμπλονίου τελούσε υπό αποκλεισμό των κατοίκων, μιας μερίδας των κατοίκων του Τεμπλονίου, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η εναπόθεση απορριμμάτων στα κύτταρα. Όλο αυτό το διάστημα, για να μην δημιουργηθεί ασφυξία στο νησί, χρησιμοποιούσαμε σαν προσωρινό χώρο εναπόθεση το χώρο εναπόθεσης της ενδιάμεσης διαχείρισης. Επομένως, περίπου στις 19-20 είχαμε φτάσει στο σημείο που όλος αυτός ο χώρος είχε πλήρως καταληφθεί από μεγάλη ποσότητα απορριμμάτων και με μαθηματική ακρίβεια οδηγούμαστε στην πλήρη αδυναμία του να μπορούμε να προχωρήσουμε σε αποκομιδή απορριμμάτων. Η εκτίμηση όλης της δημοτικής μου ομάδας ήταν ότι αυτή η κατάσταση έπρεπε με κάθε τρόπο να σπάσει. Γι' αυτό και μεταβήκαμε στο Χιτά Τεμπλονίου για να δούμε ποια μέτρα θα πάρουμε, με πρώτα απ' όλα την προσπάθεια, εάν έτσι εκτιμούσαμε, να μεταφερθούν τα απορρίμματα από το χώρο εναπόθεσης στα κύτταρα τα οποία
Ιδιαίτερα για το Β' κύτταρο δεν υπάρχει καμία διοικητική πράξη τα οποία θεωρεί κλεισμένα. Επίσης, γνωρίζοντας ότι η κατάσταση στο Τεμπλόνι είναι υπερκορεσμένη, έχουμε προπολού υπερβεί, αν θέλετε, τα ανεκτά όρια και εξαιτίας του γεγονότος ότι ο χιτή της Λευκύμης δεν αδειοδοτήθηκε, επομένως δεν λειτουργούσε σε αυτό το διάστημα, με δεδομένο επίσης την ρητή δέσμευση της κυβέρνησης ότι στο αμέσως προσεχές μέλλον ήταν αποφασισμένη να λάβει όσα μέτρα απαιτούνται για να αδειοδοτήσει και να λειτουργήσει ο χιτή της Λευκύμης, ζητήσαμε στη συνέλευση των κατοίκων του Τεμπλονίου μία μικρή πίστοση χρόνου, έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί ο νομός, να αποσυμφορηθεί ο Δήμος από τα ήδη συγκεντρωμένα απορρίμματα, εναποθέτοντάς τα αυτά στα ζωντανά ακόμα κύτταρα, με τη λογική ότι γνωρίζοντας ότι εντός των ημερών, όπως και έγινε την Παρασκευή, παραλάβαμε δηλαδή τη συγκεκριμένη μελέτη, γνωρίζοντας ότι ήταν υπό επεξεργασία μια μελέτη για τη συνολική αποκατάσταση, την ενοποίηση και την αποκατάσταση των κυττάρων, βασιστήκαμε στη λογική ότι όποια επιπλέον επιβάρυνση είναι ελάχιστη μπρος την συνολική επιβάρυνση έχει δεχτεί η συνολική περιοχή, η περιοχή του Τεμπλονίου και εν ενεργεία χιτά. Αντιμετωπίσαμε τείχο. Οι συμπολίτες εκεί δεν ήθελαν καμία κουβέντα. Αντίθετα με τους νομικούς τους συμβούλους ή με όποια άλλη νομική υποστήριξη, κατέθεσαν μήνυση και μάλιστα ειδοποιηθήκαμε τις αμέσως επόμενες μέρες από την Εισαγγελία Πρωτοδικών ότι οποιαδήποτε προσπάθεια αναπόθεσης απορριμμάτων θα διώκεται με την αυτόφορη διαδικασία. Θέλω να έρθω στο ίδιο το δικαστήριο και το που καταλήγει, δεν κρίνουμε τις δικαστικές αποφάσεις, ιδιαίτερα αν έχουμε κριθεί και οι ίδιοι από αυτές τις δικαστικές αποφάσεις. Θέλω όμως να πω ότι σε αυτό το δικαστήριο, στο οποίο κατά την άποψή μου κρίθηκε όλη η πολιτική των 30 ετών που αφορά, το 2004 αν δεν κάνω λάθος που αφορά, πόσα έχουμε, 14 χρόνια που λειτουργεί ο ΧΙΤΑ, 16 χρόνια που λειτουργεί ο ΧΙΤΑ, κρίθηκε όλη αυτή η πολιτική στο πρόσωπό μας, κρίθηκε επίσης η πολιτική της Δημοτικής Αρχής σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων, τουλάχιστον αυτό προεβλήθη κατά κόρο από την πολιτική αγωγή, δηλαδή το αν εμείς επιλέξαμε να πάμε με δημόσια δαπάνη ή με σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού φορέα, κρίθηκε στην ουσία όλο το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να λειτουργήσει μια δημοτική αρχή. Και όπως ανέφερα και κατά την απολογία μου στο δικαστήριο, το γεγονός ότι είμαστε αναγκασμένοι αφενός να λειτουργούμε μέσα σε ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο κάνει πολύ γρήγορες αλλαγές, είναι πολύ γρήγορα μεταβαλλόμενο εξαιτίας των, όπως λέγονται, μεταρρυθμίσεων που επιβάλλουν οι μνημονιακοί νόμοι, μέσα στο στενό πλαίσιο των δημοσιονομικών περιθωρίων που δίνει η γενική δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης, του γεγονότος ότι οι ΟΤΑ στην Ελλάδα έχουν χάσει πάνω από το 60% των πόρων τους και επίσης όχι μόνο των οικονομικών τους πόρων αλλά και των ανθρώπινων πόρων και των υλικών πόρων όσον αφορά τη δυνατότητα εκπόνησης μελετών και λειτουργίας γενικότερα. Έτσι λοιπόν, κριθήκαμε και καταδικαστήκαμε για τον λόγο που σας ανέφερα. Πρακτικά ποια είναι η έννοια αυτής της καταδίκης? Είναι το γεγονός ότι στην ουσία μας δέθηκε και το τελευταίο και το ένα χέρι που είχαμε ελεύθερο να εξυπηρετήσουμε το ζήτημα της αποκομιδής. Τι μέλη γενέστε? Είμαστε σε στενή συνεργασία βέβαια και με το Υπουργείο Εσωτερικών και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος για το πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση με αυτά τα δεδομένα. Διότι παρά το αίτημά μας υπάρχει μια άρνηση από πλευράς του Υπουργείου Εσωτερικών να δοθεί άδεια για εναπόθεση επιπλέον ποσοτήτων στα κύτταρα.
για τους λόγους ότι τα κύτταρα αυτά είναι ήδη υπερφορτωμένα και πιθανόν αυτό να επιφέρει πρόστιμα και άλλα από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεδομένου ότι υπάρχει μια υπόθεση και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτό λοιπόν που απομένει είναι η άμεση έναρξη της ενδιάμεσης διαχείρισης, η οποία υπολογίζουμε κατά τα λεγόμενα και κατά τις δεσμεύσεις και του εργολάβου που έχει την τωρινή εργολαβία να ξεκινήσουν Πέμπτη ή Παρασκευή το αργότερο, με την επιδιόρθωση κάποιων μηχανημάτων που υπάρχει εκεί πέρα. Την έναρξη λοιπόν της ενδιάμεσης διαχείρισης, τη δεματοποίηση και την δέσμευση του Υπουργείου Εσωτερικών ότι άμεσα με τη διαδικασία της, ποια είναι τα αρχικά της ΠΠΔ, δεν θυμάμαι, της ενημέρωσης τέλος πάντων, να δοθεί η άδεια της εναπόθεσης των δεμάτων στο χυτί της Λευκύμης, με όποιες συνέπειες ή όποιες δυσκολίες έχει αυτό το πράγμα. Αυτό σημαίνει ότι αν εμείς ξεκινήσουμε την ενδιάμεση διαχείριση την Παρασκευή, από την Παρασκευή θα κινητοποιήσουμε όλο το μηχανισμό αποκομιδής, με αναθέσεις, μηχανήματα, το δικό μας μηχανισμό, εργολάβους κτλ., έτσι ώστε να υπάρξει σιγά σιγά η αποσυμφόρηση από όλα τα σημεία που έχουν συγκεντρωθεί οι ποσότητες αυτές. Νομίζω ότι είναι γενικά μια δυσμενής εξέλιξη, η οποία δυσκολεύει ακόμα περισσότερο μέσα στις συνθήκες που ζούμε, στην πλήρη ανάπτυξη δηλαδή της τουριστικής δραστηριότητας, της αύξησης του πληθυσμού του νησιού κτλ. Τόσο πριν το δικαστήριο, όσο και κατά τη διάρκεια του δικαστηρίου, προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε και να επισημάνουμε την ύπαρξη ανάγκης να μην υπάρξει τέτοια καταδίκη και να υπάρξει αυτό το περιθώριο που μπορούσε από αυτή τη διαδικασία να δοθεί, έτσι ώστε να υπάρξει μια πιο γρήγορη αποσυμφόρηση του Δήμου, όλης της έκτασης του Δήμου, από τα συσσωρευμένα απορρίμματα. Αυτό, κατά την άποψή μας, ήταν ελάχιστο προς το μείζον που αντιμετωπίζουμε όλοι οι Κέρκοι να μετατραπεί σε ανεξέλεκτες χωματερές, διότι αυτό θα είναι το αποτέλεσμα, ή να υπάρξει μια σοβαρότερη επίπτωση στο φυσικό περιβάλλον, όπως επίσης, και επειδή υπάρχουν πολλές τέτοιες πληροφορίες, να δημιουργηθούν χαδά σε όλη την έκταση του νησιού. Βέβαια δεν εισακουστήκαμε, η δικαιοσύνη έτσι έκρινε, αυτή είναι η κατάσταση. Θέλω να πω δύο πράγματα, επειδή πολλά υπόθηκαν και πολλά λέγονται και αυτό που γίνεται μια προσπάθεια και από τους πολιτικούς μας αντιπάλους αλλά και από διάφορους άλλους κύκλους, ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα και απλώς αδιαφορούμε ή πιθανόν να τρενάρουμε και το χρόνο για να περάσουμε σε μια επόμενη δημοτική αρχή αυτή την καυτή πατάτα. Ακούστε, όσον αφορά τις ελλείψεις στο τεμπλόνι, να ξεκινήσω ανάποδα. Ήδη από την Παρασκευή έχουμε στα χέρια μας την πλήρη μελέτη αποκατάστασης και αυτό που εκκρεμεί μόνο είναι οι διοικητικές διαδικασίες, έτσι ώστε αυτή η μελέτη, για την οποία υπάρχει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, να ανεβεί, όπως λέμε, να προκηρυχτεί για να υπάρξει ανάδοχος, τον οποίο υπολογίζουμε προς το τέλος του χρόνου να έχουμε εγκατεστημένο. Από το 2016 έχουμε προκηρύξει την εργολαβία για την επιδιόρθωση, ανακαίνιση, όπως θέλετε πέστε το, της λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού. Και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την οριστική απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου για τις ενστάσεις και τις προδικαστικές παρεμβάσεις που έγιναν, προσφυγές που έγιναν για την ανάδειξη εργολάβου για το συγκεκριμένο έργο. Επειδή υπόθηκε τι κάνατε όλο αυτό τον καιρό για τα στραγγίδια, τι μπορεί να κάνει μια δημόσια αρχή για να διορθώσει την κατάσταση με τα στραγγίδια.
φυσικά να αναθέσει ένα έργο, να αναθέσει μια μελέτη και να πάει με τη διαδικασία ενός δημόσιου έργου να διορθώσει την κατάσταση. Αυτό έγινε το 2016. Τα αποτελέσματα που είχαμε γι' αυτό είναι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα. Πρέπει να σας πω, αναφέροντας επανερχόμενος την πρώτη κουβέντα μέσα στο σε ποιες συνθήκες λειτουργεί ο Δήμος, είναι το εξής. Ότι ο Δήμος, και δεν νομίζω ότι κανένας Δήμος, πιθανόν ο Δήμος Αθηναίων και μόνο, ή ο ΕΣΔΝΑ της Αττικής, να έχει τεχνογνωσία ή δυνατότητα να εκπονήσει μελέτες για βιολογικούς καθαρισμούς, επί παραδείγματος. Ή να κάνει μελέτες ή να τρέξει τέτοιες διαδικασίες. Γι' αυτό και οι αποστάσεις από το 16 μέχρι το 18 είναι τόσο τεράστιες. Νομίζω ότι είμαστε σε θέση, όχι εξαιτίας της πίεσης ή των καταδικαστικών αποφάσεων, αλλά επειδή αντικειμενικά έτσι τρέξαν οι διαδικασίες, να έχουμε εργολάβο το αμέσως επόμενο διάστημα για την επιδιόρθωση και τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού. Έχουμε τη δέσμευση του εργολάβου, ο οποίος πριν από τη δημοτική μας αρχή, πριν εμείς αναλάβουμε την δημοτική αρχή, έχει την εργολαβία για την απαγωγή και την καύση του βιοαερίου. Είπα και στο δικαστήριο ότι η διαδικασία της αδειοδότησης μόνο της εγκατάστασης μηχανής καύσης του βιοαερίου επήρε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στην Αποκεντρωμένη πάνω από 2 χρόνια. Επομένως, ποια είναι η ευθύνη της Δημοτικής Αρχής γι' αυτό. Τρίτο ζήτημα. Γιατί δεν δημιουργήσαμε άλλο χυτά στην περιοχή του Τεμπλονίου. Στην περιοχή του Τεμπλονίου, όπως ξέρετε, η υπολοιπόμενη έκταση είναι κατά τα τοπογραφικά, παρά τις αντιρρήσεις διαφόρων, μεταξύ των οποίων και των κατοίκων του Τεμπλονίου, είναι 19 στρέμματα. Ο ίδιος χώρος έχει αδειοδοτηθεί για την εγκατάσταση της ολοκληρωμένης διαχείρισης. Εκεί είχαμε 2 πράγματα που έπρεπε να αποφασίσουμε, παρά το γεγονός ότι είχαμε τις συγκεκριμένες πιστώσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Ένα, εάν χρησιμοποιούσαμε τη συγκεκριμένη περιοχή για χυτά τότε, κύτταρο, καινούριο κύτταρο, θα έπρεπε στην ουσία να μπούμε ξανά στην περιπέτεια αδειοδότησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την ολοκληρωμένη διαχείριση, που σημαίνει ότι δεν θα είχαμε μέσα σε αυτή την προγραμματική περίοδο οριμότητα για να αναζητήσουμε χρηματοδότηση. Και δεύτερο και ουσιαστικό πράγμα, είχαμε υποσχεθεί στους πολίτες, συμπολίτες του Τεμπλονίου, ότι δεν θέλαμε να δημιουργήσουμε καινούριο χυτά. Αυτοί ήταν οι 2 βασικοί λόγοι. Είπαμε λοιπόν ότι προτιμάμε, αφού ερευνήσαμε ότι οποιαδήποτε αλλαγή της χωροθέτησης της ολοκληρωμένης διαχείρισης θα ήταν ικανή να μας πετάξει έξω από αυτό το χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Μιλάω αυτό που λύγει είναι του 14-20 που πάει μέχρι το 23. Αποφασίσαμε να παραμείνει εκεί η ιστορία, να προχωρήσουμε στην ενδιάμεση διαχείριση και να αναζητήσουμε καινούριο κύτταρο. Οι μελέτες για την αδειοδότηση καινούριου χυτή για ολόκληρη την Κέρκυρα και για όλο το διάστημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί, έχει γίνει αποδοχή και είμαστε στη διαδικασία της ανάθεσης αυτών των μελετών, της προκήρυξης δηλαδή και της ανάθεσης αυτών των μελετών. Όπως επίσης και στη διαδικασία ανάθεσης της επικαιροποίησης της προμελέτης που είχε κατατεθεί, είχε εκπονηθεί για την ολοκληρωμένη διαχείριση. Να πω και 2 κουβέντες γι' αυτό. Γιατί κατηγορηθήκαμε ότι αφήσαμε ένα έτοιμο έργο που θα γινόταν με ΣΔΙΤ και η ιδεοληψία μας δεν μας άφησε να το προχωρήσουμε. Πρώτο πράγμα. Υπήρχε πράγματι μία έγκριση της Διευπουργικής Επιτροπής για ένταξη στα ΣΔΙΤ ενός έργου κόστους περίπου 48 εκατομμυρίων με όποιες αναθεωρήσεις κτλ. Με 50% χρηματοδότηση από το δημόσιο και 50% από ιδιώτη. Βασικά στοιχεία της μελέτης ήταν, που κατά την εκτίμηση ήταν αναλύωτα, ήταν ότι αυτό θα είχε δυναμικότητα 120-122, αν θυμάμαι καλά, 1000 τόνων, συμπεριλαμβανομένης και της γλυματολάσπης, και ελάχιστο όριο 80.000 τόνους ετησίως. Όπως ξέρετε, το σύστημα της εξυπηρέτησης των ΣΔΙΤ, της λειτουργίας των ΣΔΙΤ, είναι ότι βασικά η οικονομοτεχνική μελέτη, βάση της οποίας μπαίνει ο ιδιώτης σε αυτή την ιστορία,
είναι η ελάχιστη ποσότητα που του επιτρέπει να αποσβέσει την επένδυση που έχει κάνει μέσα στο συμβατικό χρόνο λειτουργίας αυτής της εγκατάστασης. Αυτό κατά την άποψή μας ήταν τελείως αντιοικονομικό. Αλλά υπάρχει και άλλο ζήτημα όσον αφορά την ουσία. Για όλο εκείνο το διάστημα, ούτε η δημόσια χρηματοδότηση ήταν εξασφαλισμένη, ούτε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ούτε βέβαια και από το ΕΣΠΑ, διότι το ΕΣΠΑ ήταν στη λήξη του, είχε λήξει. Το καινούριο ΕΣΠΑ, όπως ξέρετε, είναι 14-20. Το 14 λοιπόν δεν υπήρχαν διαθέσιμα ποσά, ούτε καμία δημόσια προκήρυξη για να χρηματοδοτήσει τέτοια έργα το ΕΣΠΑ. Ακούστηκε στο δικαστήριο ένα επιχείρημα από την πολιτική αγωγή, το οποίο επιτρέψτε μου και λόγω της επαγγελματικής μου διαστροφής 32 χρόνια στις τράπεζες, είναι παντελώς ανόητο. Υπόθηκε ότι υπήρχε εγκεκριμένο δάνειο από την Εθνική. Σε ποιον. Εγώ ξέρω από την εμπειρία μου ότι για να εγκριθεί ένα δάνειο εγκρίνεται με κάποια δανειοληπτική ικανότητα κάποιου συγκεκριμένου που ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίσης περνάει όχι από μικροσκόπιο, περνάει από ό,τι έλεγχο μπορεί να υπάρξει. Επομένως, σε ποιον υπήρχε εγκεκριμένο δάνειο. Την ίδια στιγμή που δεν υπάρχει ακόμα και σήμερα, μετά από τόσα χρόνια και όποιες ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών, υπάρχει τεράστια δυσκολία στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις αυτού του είδους στη χώρα να λάβουν δάνεια από τις τράπεζες ή ακόμα και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δέστε πού είναι η κατάσταση των ΣΔΙΤ. Αυτά τα λέω για να αποκρούσω και αυτούς τους χειρισμούς. Επιλέξαμε λοιπόν να αναπροσαρμόσουμε αυτή τη μελέτη και την αναπροσαρμογή αυτής της μελέτης θα την έχουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Για τα δεδομένα της Κέρκυρας, που τα δεδομένα της Κέρκυρας είναι όλα αυτά τα χρόνια στους 63-64.000 τόνους και όχι στους 80, και μάλιστα με μια προοπτική που προβλέπεται μέσα από τον ΠΕΣΔΑ και τον Εθνικό Σχεδιασμό, ο οποίος προβλέπει αύξηση της ανακύκλωσης, στην οποία ομολογούμε για διάφορους λόγους που μπορεί πολύ εύκολα να εξηγήσω ότι είμαστε αρκετά πίσω. Προβλέπει όμως αύξηση της ανακύκλωσης μέχρι και στο 50%. Επομένως, πού θα βρίσκαμε τις 80.000 τόνους. Απλώς θα τσοντάραμε οικονομικά ανεβάζοντας τα δημοτικά τέλη, έτσι ώστε ο επενδυτής να αποσβέσει την επένδυσή του. Αυτά θέλω να πω προκαταβολικά. Θέλω να ζητήσω πρώτα απ' όλα από όλη την κοινωνία της Κέρκυρας όχι να έχει ανοχή, αλλά να κινητοποιηθεί προς όλη αυτή την κατεύθυνση της διάσωσης του περιβάλλοντος και της διάσωσης της ζωής μας. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Εμείς θα διαθέσουμε ό,τι εμπειρία, μέσα, δύναμη, επιρροή έχουμε για να επανέλθει η κανονικότητα στον τόπο όσο γίνεται πιο γρήγορα. Είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Κανένας δεν έχει κανέναν άσο στο μανίκι, ούτε υπάρχει κανένας χουντίνι που με ένα μαγικό ραβδάκι θα λύσει το πρόβλημα. Θα απαιτήσει χρόνο, προσπάθεια, ανοχή από την ίδια την κοινωνία για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Θέλω τέλος να κάνω μια ίστατη έκκληση στους συμπολίτες της Λευκύμης. Σήμερα όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα και όπως έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια τα πράγματα, η οποιαδήποτε λύση περνάει από την χρήση για το ενδιάμεσο στάδιο του χιτή της Λευκύμης. Επιμένουμε ότι αυτό θα πρέπει να γίνει με την ανάληψη και από πλευράς αυτών των συμπολιτών της δικής τους ευθύνης για να αντιμετωπιστεί το συνολικό πρόβλημα. Το οποίο συνολικό πρόβλημα σημαίνει ζωή, υγεία πάνω απ' όλα, οικονομία, διαβίωση, ποιότητα ζωής και προστασία του περιβάλλοντος. Και νομίζω ότι σε αυτή την πορεία θα πρέπει να συμπαραταχθούν και οι ίδιοι και να δώσουν και τη δική τους συνεισφορά.